Γεια σας κυρίες και κύριοι. Πριν από 5 μέρες, είναι πέμπτη βράδυ, έκανα ένα λάθος πάνω στη δουλειά μου. Επειδή όταν δουλεύεις πάρα πολλές ώρες και στον ιδιωτικό τομέα κάνεις λάθη. Άλλοτε μεγάλα, άλλοτε μικρά. Επειδή δεν είχε ποδόσφαιρο την Κυριακή, το Κυριακή το μεσημέρι πήρα πολλές εφημερίδες και περιοδικά για να διαβάσω λίγο τι γίνεται και στα υπόλοιπα θέματα πλην του ποδοσφαίρου. Εκεί λοιπόν, στις αναλύσεις και στα ρεπορτάζ και στα γραφόμενα των άλλων δημοσιογράφων, υπέπεσαν και κάποια σχόλια για κάποια αποζημίωση που θα έπαιρνε η κυρία Φίσα, η κυρία Μαγδαληνή Φίσα, σε περίπτωση που θα καταδικαζόταν η δολοφόνη του γιού της. Θέλω να πω κάτι. Έχω μια ιδιαίτερη έτσι, ευαισθησία στα παιδιά και στα ζώα, πάρα πολύ μεγάλη. Και επειδή μέσα από το ποδόσφαιρο υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς που είναι μάνατζερ των παιδιών τους, όπως ο πατέρας του Μέση, τον οποίο κατηγορήσαμε πριν από λίγο καιρό. Γενικά, έχω μια τέτοια μέσα από το ποδόσφαιρο συμπεριφορά σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Εκεί λοιπόν υπήρχε μια είδηση ότι η κυρία Φίσα διεκδικούσε 800.000 ευρώ, 1 εκατομμύριο, δεν θυμάμαι το ποσό ποιο ήταν. Και πάνω στον ενθουσιασμό μου, πάνω στη δουλειά, παθιάζομαι πάρα πολύ, είμαι πάρα πολύ παρορμητικός, δεν είναι καλό αυτό. Είπα, και τι κάνει τώρα, 800.000 ευρώ, πάρε να πανηγυρίσει, τι, το παιδί έφυγε. Δεν γυρνάει πίσω το παιδί. Εντάξει, αυτό το απομονώσαν βέβαια στα κανάλια και πήραν αυτό το κομμάτι. Καλά κάνουν οι δημοσιογράφοι, γιατί οι δημοσιογράφοι κάνουν τη δουλειά τους και εμείς τα ίδια κάνουμε. Δεν είμαστε καλύτεροι εμείς. Για να μην μακρηγορώ και επειδή δεν θέλω να έρχομαι σε αντιπαράθεση με ανθρώπους που έχουν χάσει παιδιά, δεν με ενδιαφέρουν τα κόμματα ούτε από τη μια μεριά ούτε από την άλλη. Βρώμικα είναι όλα. Και τα ζω και είμαι μακριά από αυτά. Δεν τα γουστάρω. Όπως και τις ομάδες, κάνω απλά τη δουλειά μου. Είμαι κομματικ. Προσέξτε κάτι. Εγώ είδα ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση της κυρίας Φίσα έγινε μια λάθος προσέγγιση και επειδή έχω μια ευαισθησία στα παιδιά, θεώρησα ότι αν έπαιρνε χρήματα, καλό θα ήταν αν έπαιρνε χρήματα να τα μοιράσει σε παιδιά που είναι καρκινοπαθή ή φτωχά. Βέβαια, όταν μπλέκουν οι νόμοι, τους οποίους εγώ δεν ξέρω πολύ καλά γιατί είμαι πολύ free τύπος, νομίζω το ξέρετε ότι είμαι λίγο στον κόσμο μου. Είναι κατανοητό αυτό, το γνωρίζω. Δεν πήγε η γυναίκα στα αστικά δικαστήρια και καλά έκανε και δεν πήγε, αν και η δικαίωμά της να κάνει ό,τι θέλει. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι θέλω να είμαι με τη συνείδησή μου καθαρός και δεν μου αρέσει να έρχομαι σε συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις με ανθρώπους που έχασαν παιδιά. Θα κάνω μια παρένθεση και θα πω το εξής. Μέσα από το ποδόσφαιρο έχουν περάσει πάρα πολλοί άνθρωποι που ήρθαμε σε αντιπαράθεση, είτε παράγοντες, είτε προπονητές, είτε άλλοι, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο έχουν χάσει παιδιά. Παράδειγμα ο κύριος Καλαφάτης. Γιατρέ, καλά είσαι? Όπως ο κύριος Καλαφάτης, ο Πέτρος. Ο οποίος μου είχε κάνει σφοδρές επιθέσεις και μου είχε πει ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου ότι μην τον κολλάς αυτόν, έχει χάσει δύο παιδιά. Είχε χάσει δύο παιδιά ο Πέτρος ο Καλαφάτης. Respect. Δεν θα μπορούσα εγώ να κάνω τη μαλακία να τα βάλω όχι με άντρα που έχει χάσει παιδί, με γυναίκα. Ζητώ λοιπόν ένα συγγνώμη στη Μάγδα, στη Μαγδαληνή τη Φίσα και την κοιτάω στα μάτια, γιατί και εγώ έχω παιδί το οποίο αν χανότανε ποτέ, δεν θέλω το σκέφτομαι, δεν θα δεχόμουν ποτέ χρήματα ή αν τα έπαιρνα τα χρήματα θα τα έδιδα σε φτωχά παιδιά ή καρκινοπαθή παιδιά, δεν κρατούσα τίποτα. Με τα τρίπια τα παπούτσια μου θα κυκλοφορούσα πάντα. Επειδή δεν γουστάρω να είμαι σε θέση άμυνας, κυρία Μάγδα, θέλω να ζητήσω συγγνώμη σε εσάς μόνο. Καταλαβαίνω ότι ο πόνος του να χάσει ένα παιδί δεν επανέρχεται ούτε με λεφτά ούτε με τίποτα άλλο. Είναι παντοτινός. Και θέλω να πω δύο κουβέντες σε όλους αυτούς τους κομματάρχες και τα κομματόσκυλα που περιτριγυρίζουν την οποιαδήποτε κυρία Φίσα από οποιοδήποτε κόμμα. Ότι συγγνώμη είναι μόνο στη γυναίκα που έχασε το παιδί και σε κανένα άλλο κομματόσκυλο το οποίο προσπαθεί να εκμεταλλευτεί πρόσωπα και καταστάσεις. Σας αγαπάμε πολύ από Θεσσαλονίκη, κυρία Μάγδα. Όσο για τα τηλεοπτικά, αν θα πέσουν πρόστιμα και τα λοιπά, θα τα πληρώσουμε. Εντάξει, την ψυχή δεν θα μας πάρουν λεφτά. Έχουμε πληρώσει πολλά. Σε αντιπαθαρθέσεις, φασαρίες, με παίκτες, προπονητές, παράγοντες κτλ. Άλλη μια φορά πάλι φτωχοί θα πεθάνουμε. Δεν ήρθα εδώ να κλαφτώ για να μην φάω πρόστιμο. Δεν με ενδιαφέρει το πρόστιμο. 52 χρονών είμαι, φτωχός θα πεθάνω, μέσος θα πεθάνω, πολλά λεφτά δεν θα κάνω.
ούτε με ενδιαφέρει. Ρίξτε όσα πρόσημα, κλείστε τα κανάλια όλα. Θέλω να τα έχω καλά μαζί σου, σαν άνθρωπος προς άνθρωπο, με σένα μόνο, γιατί έχασες παιδί. Και το παίρνω πίσω αυτό, ήταν κακιά πληροφόρηση. Σε αγαπώ πολύ. Σωστό σου. Πάλι βοηθεύεις εδώ.